με αφορμή προσχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, το οποίο εκπώνησε ομάδες εργασίας του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Οι εργαζόμενοι αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι με τις προωθούμενες διατάξεις καταργούνται θεραπευτικές μονάδες, αλλά και ο ίδιος ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ αλλοιώνεται. Η διοίκηση διαψεύδει όλα τα παραπάνω και γενικώς έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, και πολλές εβδομάδες μάλλον, μια σφοδρή αντιπαράθεση. Θα ήθελα μια πρώτη τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία καταγγέλει η κυβέρνηση είναι τελείως ασύστατα. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων όχι απλώς έχει κανονισμό, αλλά έχει κανονισμό για κάθε λειτουργία. Και αυτό σχεδόν από συστάσεως του οργανισμού. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει κανένα οργανόγραμμα. Βεβαίως και υπάρχουν οργανογράμματα για τις λειτουργίες. Γιατί οργανόγραμμα για να ξέρουμε ποιους θα διορίσουμε δεν χρειάζεται σε έναν οργανισμό όπως είναι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Γιατί? Διότι οι κανονισμοί τους οποίους έχει, όπως είπα, από συστάσεως είναι αυτοί που έκαναν το ΚΕΘΕΑ να λειτουργεί ρολόι επί 35 χρόνια και να έχει γίνει αποδεκτό όχι μόνο από την ελληνική κοινωνία αλλά από όλους τους διεθνείς οργανισμούς με απόδειξη ότι είναι ένας από τους 7 παγκόσμια οργανισμός για τα ναρκωτικά σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών. Α, ναι. Από όλα τα κράτη, μόνον 7 κράτη έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου για τα Ναρκωτικά και ένας εξ αυτών είναι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Ακόμα, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων συμμετέχει σε διακριτές θέσεις τόσο και την Παγκόσμια Ένωση Θεραπευτικών Κοινοτήτων όσο και στην Ευρωπαϊκή. Επομένως, όλα αυτά είναι κουβέντες ή ανθρώπων που αγνοούν στοιχειώδη πράγματα ή είναι ανθρώπων οι οποίοι κακόβουλα και άνευ καμιάς πραγματικής βάσης τα δίνουν για κατανάλωση των ανοήτων. Γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει τι είναι το ΚΕΘΕΑ, διότι επί 32-35 χρόνια εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά όχι απλώς έχουν απεξαρτηθεί και δεν έχουν πλέον στερητικά, αλλά είναι ενταγμένοι στην κοινωνία. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία έχουν βρει δουλειά, έχουν σπίτι και έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το περιβάλλον, τόσο το οικογενειακό όσο και το φιλικό. Αυτή είναι η έννοια της θεραπείας για να εντάξεις στην κοινωνία πολίτες χρήσιμους και δημιουργικούς. Να ρωτήσω όμως κάτι. Λέει η κυβέρνηση ότι λειτουργούσε μέχρι τώρα με ένα ιδιότυπο με τρόπο αυτοδιαχείρισης, απολύτως. Το οποίο το λέει με κακό τρόπο, ότι είναι κακό ο τρόπος που λειτουργούσε. Απολύτως. Και ότι ήταν κακός ότι, η αυτοδιαχείριση που είχε και ότι είχε μεν άμυστα μέλη διοικητικό συμβούλιο, αλλά ήταν διακοσμητικά, δεν έλεγαν τίποτα. Λοιπόν, ισχύει. Λοιπόν, τι ισχύει για τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πούμε δημόσια, αλλά είναι ανοησίες. Που επιτρέπονται, όλα επιτρέπονται, διότι, αν είναι τεκμηριωμένα. Διότι το θεραπευτικό μοντέλο της κοινωνίας είναι ο τελικός στόχος, είναι η ένταξη στην κοινωνία. Επομένως, ο οργανισμός πρέπει να δουλεύει όπως δουλεύει η κοινωνία. Για να μάθει ο θεραπευόμενος τι θα κάνει όταν βγει έξω, πώς θα αναλάβει τις ευθύνες του σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, επειδή δεν έγινε απογραφή, ή μάλλον το μοντέλο που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ, επειδή δεν έγινε ούτε από γραφειοκράτες, ούτε από σοφούς επιστήμονες, αλλά έγινε από ανθρώπους
αποφυλακισμένους χρήστες στο σύνανον της Καλιφόρνια το 1960, όπου βγαίνοντας έκανα ένα κοινόβιο και αποφάσισαν να θεραπευτούν μόνον με την αλληλεγγύη και την αυτοβοήθεια. Το μοντέλο αυτό πέτυχε και εν συνεχεία εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πώς λειτουργούσε το ΚΕΘΕΑ μέχρι τώρα, για να καταλάβω. Το ΚΕΘΕΑ ήθελε τόσο το σύνολο του προσωπικού, όσο και οι θεραπευόμενοι που βρίσκονται στην φάση της επανένταξης, όσο και τα προεδρία των συλλόγων των διαφόρων κοινοτήτων, των γονέων και συγγενών, να συμμετέχουν σε όλη τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, να κάνουν προτάσεις και να εξουσιοδοτούν τόσο το ΣΠΟΚ, που ήταν το Συμβούλιο Θεραπευτικής Πολιτικής, που ήταν το σύνολο του προσωπικού, όσο και ένα στενότερο σώμα, που ήταν το Συμβούλιο των Υπευθύνων, το οποίο συνεδρίαζε τακτικότατα. Τώρα, το ΚΕΘΕΑ, το εκλεγμένο και άμυστο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλεγμένο από ποιους? Από χίλιους ανθρώπους που ήταν το σύνολο του προσωπικού, τα παλιά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αποστρατευθεί, τα προεδρία όλων των συλλόγων γονέων και τους θεραπευόμενους που είναι στη φάση της επανένταξης. Αυτοί μας κάναν περίπου 900 με 1000 ανθρώπους, που ήταν και οι ενδιαφερόμενοι άμεσα για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Δεν ήταν για να κάνουν ρουσφέτια πολιτικά και ψηφοθυρικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν καθοριστικός. Α, δεν είναι διακοσμητικός όπως λέει η κυβέρνηση. Αλλά ήταν διακριτικός. Ποιος ήταν ο ρόλος του? Πρώτον, να είναι ένας κυματοθράφστης προς τις εξωτερικές πιέσεις, για να μπορούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι θεραπευόμενοι να είναι σε ένα κλίμα το οποίο ευνοεί τη θεραπεία. Δεύτερον, ήταν το μάτι της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ήταν από ειδικούς. Είχε ζωγράφους, είχε γιατρούς, είχε ψυχιάτρους, είχε συγγραφείς, είχε ανθρώπους της εργασίας, για να βλέπει η κοινωνία πώς λειτουργεί, που είναι ο καλύτερος κριτής πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός. Αλλά το Κέντρο Θεραπείας Ατόμων, Εξαρτημένων Ατόμων, μπορούσε όλες οι αποφάσεις που έρχονταν από κάτω, περνάγαν από το δικό του κόσκινο και μπορούσε, αν έβλεπε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, να μπορέσει να το διορθώσει. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ ήταν ένα brain trust, μια ομάδα σκέψης η οποία έφερνε νέες ιδέες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι που κατήργησε τις κάθοντες δομές και έκανε μόνο οριζόντιες. Είναι αυτό που πρότεινε να γίνουν διαφόρων ειδών κοινότητες. Κοινότητες για γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά, κοινότητες για εφήβους, κοινότητες για χρήστες ηλικιωμένους, κοινότητες για εργαζόμενους, βραδινές για να μπορούν να, αν έχουν δουλειά, να τη διατηρούν. Ήταν άκρος δημιουργική, διότι αποτελείται από ανθρώπους. Το μόνο ενδιαφέρον που είχαν ήταν να πηγαίνει καλά ο οργανισμός. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ψηφοθυρούσαν ή απέβλεπαν σε οποιαδήποτε ανταμοιβή. Αυτό λοιπόν που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπήρχε, λέει, αξιοκρατία και υπάρχουν και 25 εκατομμύρια που δίνονται κάθε χρόνο από το ΕΣΠΑ, και ποιος τα ελέγχει και ποιος ελέγχει την αξιοκρατία. Ποιος, λοιπόν, ελέγχει αυτό, την απόδοση των εργαζομένων, ρωτάει. Ποιος είναι, ελέγχει. Το μεγαλύτερο ψεύδος, και απορώ
πως άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται ότι είναι επιστήμονες τολμούν να λένε τέτοια ψεύδη, εκτός κι αν είναι πλέον τελείως ανίδεοι. Κάθε χρόνο το ΚΕΘΕΑ έστελνε στο Υπουργείο Υγείας το σχέδιο δράσης του και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Και μόνον αφού ενέκρινε το Υπουργείο Υγείας τόσο το σχέδιο δράσης όσο και τον προϋπολογισμό, τότε προχωρούσε η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και αυτό γινότανε από την πρώτη μέρα μέχρι που κατήργησαν το αυτοδίκητο και συμβαίνουν όλα αυτά τα παράξενα που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η κατάληξη έγινε το 19, πότε έγινε ακριβώς? Διορίστηκε από την κυβέρνηση το δίκητο. Είναι ο πρώτος νόμος νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση. Α, ο πρώτος κιόλας. Ο πρώτος. Γιατί? Για μικροκομματικούς λόγους. Διότι τα μέλη επρότειναν για το Διοικητικό Συμβούλιο μια λαμπρή δικαστικό, η οποία παρακολουθεί τις δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ από το 92. Η κυρία Δημητρίου. Και επειδή δεν ήταν αρεστή για τους δικούς τους λόγους στην κυβέρνηση, καταργήσαν το αυτοδίκητο, που ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε στα θέματα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Μάλιστα. Να ρωτήσω. Επίσης ένα πράγμα το οποίο είναι εντυπωσιακό με το ΚΕΘΕΑ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο βοηθάει τα απεξαρτημένα άτομα. Δηλαδή δεν τα βοηθάει μέσω μεθεδόνης και τα υποκατάστατα κλπ. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε από την κοινωνία. Στο Σύνανον το 62 υιοθετήθηκε, διευρύνθηκαν οι μέθοδοι και οι διαδικασίες και σήμερα είναι το μόνο πρόγραμμα το οποίο καταλήγει στην ένταξη στην κοινωνία των πρώην Χριστών. Δεν γίνεται με φάρμακα, γίνεται με την αξιοποίηση όλων των θετικών στοιχείων που έχει κάθε άνθρωπος, και αυτό ίσως μερικοί να μην μπορούν να το καταλάβουν, και την ανάδειξη από τους θεραπευτές αυτών των δεξιοτήτων, την καλλιέργειά τους και την κατάληξη, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ να τελειώνουν το σχολείο, να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, πολλές φορές σε πρώτες θέσεις, και να αποδίδονται στην κοινωνία ως ενεργοί και σωστοί πολίτες. Θεωρείτε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το διορισμένο την κυβέρνηση, θα αλλάξει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, δηλαδή θα πάει σε κλασικές μεθόδους? Αυτός ο κανονισμός διαλύει το ΚΕΘΕΑ. Αγνοεί την έννοια της θεραπευτικής κοινότητας. Δεν αναφέρεται πουθενά. Συγχωνεύει, καταργεί, συνενώνει, είναι ένα διοικητικό έκτρωμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη θεραπεία. Η θεραπεία, όπως σας εξήγησα, είναι να ξαναφτιάξεις την προσωπικότητα του χρήστη. Διότι ο χρήστης οδηγήθηκε στην πιάτσα για κάποιους λόγους. Λοιπόν, αυτούς τους λόγους πρέπει να τους εντοπίσει ο θεραπευτής και να τους αναιρέσει. Ποια είναι η μέθοδος? Ο νεοεισερχόμενος στο ΚΕΘΕΑ έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ξεκινάει από πάρα πολύ απλά πράγματα. Να είναι καθαρός. Να προσέχει το κρεβάτι του. Παράλληλα, επειδή του προσφέρεται υπηρεσία, πρέπει να αναπτύξει την έννοια της αλληλεγγύης και να προσφέρει και αυτό. Και επομένως αρχίζεις από μικρά πράγματα. Δηλαδή, καθαρίζω τους χώρους. Δουλεύω στην κουζίνα.
μετά πηγαίνω στη γραμματεία, μετά αναλαμβάνω την τάδε δουλειά που χρειάζεται για το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων. Παράλληλα, εκπαιδεύεται. Η εκπαίδευση είναι βασικός κανόνας της θεραπείας. Δηλαδή, δεν έχει τελειώσει το σχολείο, θα πάει στο σχολείο. Θα γίνει αξιολόγηση των δυνατοτήτων του και εργασιακός προσανατολισμός. Θα του βρουν οι γονείς και όλος ο οργανισμός κάποια δουλειά να αρχίσει να δουλεύει. Όπως είπαμε, θα τελειώσει τις σπουδές του. Θα φτιάξει τις σχέσεις του με το περιβάλλον του και επομένως θα έχει απαλλαγή από τους λόγους που τον έστειλαν στην εξάρτηση. Και πρέπει να σας πω ότι στο ΚΕΘΕΑ έρχονταν συνήθως τα πιο βαριά περιστατικά που ήταν περιστατικά ηρωίνης και ύστερα σχεδόν από έναν μέσο όρο 8 ετών που ήταν στην πιάτσα. Ω, πολύ, δεν ήταν αστείο. Βεβαίως. Μεγάλη εξάρτηση. Και αυτούς τους ανθρώπους το ΚΕΘΕΑ τους απέδιδε. Και πώς γινόταν αυτό χωρίς χρήση υποκατάστατων και φαρμάκων? Αυτή είναι η θεραπεία της αντίληψης της θεραπευτικής κοινότητας, που δεν είναι να αντικαταστήσεις τη μία μαστούρα με την άλλη. Σωστό. Θεωρείτε ότι όλες αυτές οι ενέργειες της κυβέρνησης σημαίνουν ότι πάνε να μετατρέψουν το ΚΕΘΕΑ σε μία κλασικού τύπου ιατρική, ας πούμε, βοήθεια, με την έννοια, με υποκατάστατα, με τον κλασικό τρόπο, ότι εκεί θα οδηγήσει την κατάσταση? Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, αλλά αυτά που περιέχονται στο σχέδιο που έχει δοθεί για διαβούλευση, εκεί οδηγούν. Δηλαδή, όταν ανατρέπεις το θεραπευτικό μοντέλο, αύριο γιατί δεν θα το συνενώσεις με αυτούς που κάνουν υποκατάστατα? Μπορούν να συμβιώσουν δύο οργανισμοί όταν ο ένας είναι στεγνός και ο άλλος είναι μαστουροπροσφέρον? Είναι πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα. Και από εκεί και πέρα, ένας οργανισμός κοινωνικός που στοχεύει στην επανένταξη στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι διοικητικός, δεν μπορεί να είναι αυταρχικός και δεν μπορεί να καταλήγει στο να διορίσουμε τους δικούς μας. Και έμισθους τώρα, φαντάζομαι, αυτή τη φορά. Και δεν μιλάω για το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάω ότι θα βάλουν χέρι στο προσωπικό, το οποίο το έχουμε εκπαιδεύσει με κάθε χρόνο κάποια εκπαίδευση όλη τη διάρκεια που δουλεύουν στο ΚΕΘΕΑ. Το 1992 υπέγραψα μια σύμβαση με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του Σαντιέγκο και κάθε χρόνο μας στέλνουν καθηγητές από εκεί και σε μια διάρκεια δύο ετών με πέντε εβδομάδες το χρόνο με rush courses, με συμπιεσμένη εργασία, το προσωπικό μας παίρνει μόρια για να μπορέσει να πάει να συνεχίσει σπουδές, αν μπορεί και αν θέλει, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Και αυτά τα μαθήματα δεν τα προσφέρουμε μόνον στο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ, αλλά έρχονται άνθρωποι από τη Βουλγαρία, έρχονται άνθρωποι από την Κύπρο, παλιότερα από τη Μάλτα και βεβαίως από όλους τους οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους χωρίς αμοιβή, άμεστα, τζάμπα. Λοιπόν, πιστεύω οι άνθρωποι που μας ακούνε θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους.